Ο Ντίμα Μπιλάν είναι καλύτερος από τον Κώστα Μαρτάκη. Κι όμως ο Κώστας κρύβει άσους στα μανίκια και τραγουδά το Always and Forever στα ρώσικα. Για κλινούς, για μπούντους ταμπό, Ιβιτζέ, Ιβσιά, Σιάρια, Αντάμ, Νιέσουτς μπίνε να τα τρουγκό, Νιέντους ντρόι νου μπίνε να τα. Για κλίνους, για πούντους τα μπόι, Βέρου γιαύτσι πια καυτιούντα. Τόλκα παζα βίζα σα μπόι, Βέρου γιαύτσι πια καυτιούντα. Η κάμερα του Superstar και ο δημοσιογράφος Μιχάλης Πλεμένος συνέλαβαν τον Κώστα Μαρτάκη σε φωτογράφηση για το Playboy. Η φωτογράφηση είναι για το Playboy. Είναι στη διαδικασία λόγω των Playmate που θα γίνουν από το Star. Μου πρότεινα να κάνω τη φωτογράφηση, δέχτηκα, είναι πολύ ωραίο το κόνσεπτ. Θα τραγουδήσω στα Playmate και νομίζω ότι θα ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία εκεί, γιατί από ό,τι έχω δει έχει πάρα πολύ όμορφες κοπέλες. Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμα μια φωτογράφηση για το ρώσικο Playgirl. Από Play σε Play το πάω. Εκκρεμεί και αυτή, είμαι ακόμα σε σκέψεις. Έχω κλείσει προς το θετικό. Αλλά δεν ξέρω, ακόμα σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά, δεν είναι... Τι σε φοβίζει, τι είναι αυτό που σε κρατάει? Είναι πάρα πολλά, είναι, ουσιαστικά είναι 50-50, είναι 50 αρνητικά, 50 θετικά. Ο Ντίμα έχει κάνει... αρκετές αισθησιακές και... προκλητικές κατά κάποιους. Και εκείνος έχει κάνει και έχουν κάνει και πολύ μεγάλη στάρ. Και ο Μπιλάν είναι πολύ μεγάλο στάρ. Και άλλοι Ρώσοι μεγάλη στάρ έχουν κάνει εξώφυλλο και φωτογράφηση στο Playgirl. Δεν είναι κάτι, δεν το θεωρώ κάτι άσχημο. Αν δεν είναι πρόστιχο και είναι σεμνό κατά κάποιο τρόπο, γιατί όχι. Χάρηκα πάρα πολύ για την Καλομήρα που βγήκαμε τρίτη. Είναι πάρα πολύ σημαντική θέση και γενικότερα ήταν χαρά μεγάλη, γιατί και στις τρεις πρώτες θέσεις ήταν φίλοι μου ουσιαστικά, αλλά ακόμα περισσότερο ότι ήταν οι συνεργάτες μου, Φώκας Ευαγγελινός, ο Γιώργος Αρσενάκος και όλη η ομάδα ήταν πίσω από τον Ντίμα Μπιλάν, πίσω από την Άννη Λόρακ, και ουσιαστικά οι τρεις πρώτες θέσεις είναι ελληνικές, είναι στην Ελλάδα. Από αυτό που ήξερα την Καλομήρα πριν και αυτό που είδα στη σκηνή, είδα μια... έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Μπράβο της. Δείχνει ότι δουλεύει, ταξίζει και γιατί όχι και σε μια πρωτιά την επόμενη φορά. Δεν τραγουδάω και ότι ο στόχος ζωής μου είναι να πάω στο Eurovision, αλλά αφού μου δίνει την ευκαιρία να προταθώ στον κόσμο, να εκπροσωπήσω τη χώρα μου και να δείξω στην Ευρώπη τι είναι Ελλάδα μέσω από μένα, θα το έκανα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και θα ξαναέμπαινα στη διαδικασία βεβαίως. Και ακούσαμε και πολύ, και είναι αλήθεια αυτό, έχεις και πολύ καλές σχέσεις με το ανατολικό, όπως λένε, πρώην ανατολικό μπλοκ, όλες αυτές τις χώρες, και θεωρούν ότι αν μας εκπροσωπείς εσύ θα πάρεις και πολύ υψηλή βαθμολογία. Έχεις πέρα και εκεί. Εντάξει, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο ότι αν εκπροσωπήσω τελικά εγώ την Ελλάδα, ότι θα πάρουμε 12 από τη Ρωσία, από την Ουκρανία, από τη Λευκορωσία και από όλο τον μπλοκ από εκεί. Αλλά ότι είμαι αναγνωρίσιμος εκεί, ναι, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο ότι έχω υπογράψει με τη Sony BMG Ρωσίας. Έρχομαι τώρα. Έχεις υπογράψει και έχεις ένα CD ετοιμάζει. Και ετοιμάζεται το CD στα αγγλικά, που το τραγούδι του Eurovision το έχω γραφήσει και στα ρώσικα, το έχω τελειώσει. Και πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Ήδη το τραγούδι αυτό στα αγγλικά, το Always and Forever, παίζεται σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Αρέσει το τραγούδι ακόμα και τώρα και αυτό μου δείχνει πάρα πολλά εμένα.